Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό σας μήνα. Δευτέρα 2 του Μάη. Και οι West Kings υποδέχονται τους Reload. Reload με τις πανέμορφες καινούριες εμφανίσεις τους. Οι West Kings με τις κλασικές πανέμορφες κίτρινες εμφανίσεις τους. Είναι match playoff ο δεύτερος με τον 7ο. Η δεύτερη West Kings με 21-5 ρεκόρ εναντίον των 7ο Reload, οι οποίοι κάνανε ρεκόρ 13-13, 13 νίκες, 13 ήττες. Ο Μορφαντάς λέει τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το πρώτο τζάμπολ του μάτς. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους Reload. Στα χέρια του Λουφόπουλου. Και από εκεί στον Λιλί. Μπαλά έξω. Τον Ορέστη. Λιλί στον Λουφόπουλο, ξανά Ορέστης προσποιείται. Λιλί τρίποντο. Δεν το βάζει και αμυντικό rebound για τους βασιλιάδες. Το πήρε το rebound προηγουμένως ο Σταματόπουλος. Μετά το σώτη μπάλα βγήκε έξω. Έχω την εντύπωση πως το έκανε ο Πεζούλας το σώτη. Ακόμα ένα σούτ τριών πόντων που δεν θα μπει. Το δοκίμασε ο Σούλτης. Η μπάλα στο low post. Αστοχή στο ποστάρισμά του ο Σταματόπουλος. Σούτ στον εφηδιασμό, τρίποντο από τον Ορέστη. Ένας δεινός σούτερ. Ανοίγει λοιπόν το σκορ. Μετά από ένα λεπτό στο παιχνίδι. Ωραία κίνηση, το καλάθι όμως δεν μπαίνει. Από τον Γιωργούση. Ορέστης προσποιείται. Τελικά θα πάρει σουτ μετά από sidestep και θα σκοράρει. 6-0 με 2-2 τρίποντα από τον Ορέστη. Μάλιστα το δεύτερο σουτ είναι και πιο δύσκολο γιατί ήταν και σχετικά εκτός ισορροπίας. Αφού έκανε το πλαϊνό βήμα. Την μπάλα στο low post. Και από εκεί στη γωνία Σταυρούλης. Ωραία πάσα στην κορυφή. Και ωραία και προσποίηση. Σουτ μέσης απόστασης που δεν μπαίνει. Ο Βασίλης ξεκινάνε άστοχα το παιχνίδι τους. Ο Πεζούλας ήταν αυτός που αστόχησε προηγουμένως το σουτ μέσης απόστασης. Έγινε η επαναφορά. Κακό το σουτ από τον Γεωργούση. Η μπάλα κατέληξε στον Σούλτη. Ο Λιλής. Από μέσα απόσταση το σουτ του Λουφόπουλου αναγκάζει τον Ορφαντά να πάρει ένα πολύ γρήγορο time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν, ο Σταυρούλης σε θέση οργανωτή. Ένα fake screen από τον ψηλό. Και τώρα θα την πάλι την πάλα στο low post. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τους West Kings ο Σταματόπουλος. Με αυτό το ποστάρισμα και το fade away shoot από μέση και κοντινή απόσταση και τα 4 μέτρα. Η πάσα του Λιλί δεν πέρασε. Έκλειψαν οι βασιλιάδες. Και το τρίποντο στον ευνηδιασμό δεν είναι εύστοχο. Υπάρχει όμως θετικό rebound. Σταυρούλης. Ένα πεταχτάρι άστοχο από τον Βίτα. Λουφόπουλος ξανά μέση απόσταση και πάλι εύστοχος
2-2 ο Λουφόπουλος, 2-2 ο Ρέσης και 10-2 μπροστά η Reload, οι οποίοι στα πρώτα 3,5 λεπτά τα βάζουν δύσκολα στους West Kings. Τώρα η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Σταματόπουλου πολύ εύκολα. Ένα φθηνό λάθος και την ομάδα του Μαρφαντά. Ο Ρέστης, συγγνώμη, ο Σούλτης είναι αυτός. Κέρδισε το φάουλ. Για να δούμε αν είναι βολές, αν είναι πλάγια. Πλάγια λέει ο διαιτητής. Το φάουλ λοιπόν έγινε χαμηλά. Μόλις το πρώτο μαδικό και για τους Kings. Λουφόπουλος, η μπάλα στη γωνία και όπου ο Ρέστης θα πυροβολήσει ακόμη μια φορά. Αυτό θα το σούτ δεν είναι καλό. Το rebound το πήρε ο Πεζούλας. Ο ψηλός δεν σκοράρει, ο Σταματόπουλος, ο Σούλτης θα πάρει το rebound. Λουφόπουλος πήρε την μπάλα ο Πανταζής. Λιλής μετά από προσποίηση. Λουφόπουλος το βάζει τρίποντο. 2-13. Πραγματικά εκρηκτικό πρώτο πεντάλεπτο για τους Reload. Δεν θα έρθει απάντηση από τους West Kings. Το rebound το πήρε ο Πανταζής. Πάτησε γραμμή ο Σούλτης. Τον εμπόδισε λίγο και ο κύριος Μαγκονάκης εκεί πέρα που πέρασε από πίσω του. Αλλά σε αυτόν πήγαινε και η πάσα. Στον εκεί δηλαδή είχαν μπερδευτεί λιγάκι. Η Reload. Γιωργούς δοκιμάζει ακόμη ένα τρίποντο. Αυτή τη φορά θα το βάλει και θα μειώσει στους 8. 5-13. Λουφόπουλος, φάουλ κερδίζει χαμηλά ο Πανταζής από τον Σταματόπουλο. Και θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Βγήκε ο Σταματόπουλος. Πέρασε στο παρκέ ο Φωτόπουλος. Μιλής. Θα κερδίσει φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Γεωργόσης το έκανε, είναι καλά. Και να και η πρώτη αλλαγή για τους Reload. Περνάει ο Βρέλης με το 33, βγαίνει το 11 ο Σούλτης. Εξωκέδιο βολές από τον Λιλί. Σταύρουλης οργανώνει. Γεωργούσης, βγήκε πυροβόλησε και πολύ καλά έκανε. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Γεωργούση, αφού ξεκίνησε λίγο άστοχα. Βρίσκει να βρίσκει σιγά σιγά το χέρι του. Λουφόπουλος το χάνει, υπάρχει επιθετικό rebound, ξανά στο Λουφόπουλο η μπάλα, ο οποίος θα σκοράρει από την assist του Βρέλη. 8-15. Φάουλ μακριά από την μπάλα, το έκανε ο Πανταζής. Και έχουμε αλλαγή. Δύο παίκτες, Καραγκούνης και
τρισιάς. Έλα, φωτό. Φωτό. Φωτό, φωτό. Γιωργός σουτάρει. Το χάνει. Επιθετικό ριμπάλλον τον Φωτόπουλο και καλάθι. Η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους. 10-15. Για δευτερόλεπτα μέσα στον 10ο Καραγκούνης, ο οποίος βυθίστηκε στον ζωγραφιστό και δεν βγήκε καθόλου. Το φώναξε και το διευθύνσε εξάλλου, του λέει ράκια τα ράκια, με το που πήρε την μπάλα χρειάζεται και 3 δευτερόλεπτα. Γιωργούσης, ωραία πάσα του για τον Σταυρούλη, ανάποδο λέει από το καλάθι. Πολύ όμορφη φάση και έρθει η σειρά των reload να πάρουν time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out. Έλα, πάμε. Πίεση. Από τα νούμερα 6, 27, 14, 33 και 10 η πεντάδα στον reload. Από την άλλη 23, 14, 6 πίεση. 6, 22, 23, 14 και θα χάσει το 7. Τέλος επίθεσης. Πολύ καλή άμυνα από τους West Kings. Αστοχή από μέση απόσταση ο Βίτας Βεργόγιαννης. Ξανά πήρε την μπάλα ο Βεργόγιαννης. Βρέλης Καραγκούνης. Γκολ φάουλ από τον Τρίχα. Στο φάουλ το κάνει ο Φωτόπουλος. Μάλιστα αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των West Kings. Δεν μπήκε η βολή, ήταν κοντή, το πήρε το rebound του Σταυρούλης. Γιωργούσης. Κλήματα. Δυσκολεύτηκαν λίγο να κρατήσουν την μπάλα στην κατευθύνση τους εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Βεργόγιαννης πήρε επιθετικό rebound. Θα δοκιμάσει και αυτός ένα τρίποντο, δεν θα το βάλει. Και τώρα ο Βίτας που πήρε το rebound στον Σταυρούλη. Θέλουν αντιαθλητικό φάουλ Σταυρούλης και Μορφαντάς. Ο διαιτητής προφανώς θεωρεί ότι πάει για την μπάλα ο αντίπαλός του. Και με ένα σκληρό μου φάνηκε, αλλά δεν γνωρίζω και πολύ καλά το συγκεκριμένο κανόνα. Ο Λουφόπουλος βγήκε με το νούμερο 10, πήγε ξανά το 8, ο Λιλής πολύ ωραία. Backdoor κόψιμο και backdoor πάσα από τον Γεωργούση. Τον Γεωργούση το κόψιμο από τον Βίτα η assist. Τριχιάς. Δυνατή η πάσα. 4 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί ο Τριχιάς. Προλαβαίνει τον χρόνο ο Τριχιάς αλλά δεν σκοράρει και πήρε το rebound ο Σταυρούλης. Υπάρχει πλημμυριασμός. Σταυρούλης μπαίνει μέχρι μέσα, τελικά δίνει στον Φωτόπουλο. Μόνος του ο Γεωργούσης τιμωρεί τις κακές επιστροφές. 17 όλα. Ισοπαρίζουν το μάτς οι West Kings, οι οποίοι βρισκόντουσαν στα πρώτα 3,5 λεπτά πίσω με 11 πόντους Λιλής, αστοχή, rebound από τον Κυρμουζόγλου. Βίτας.
αν σκοράρουνε οι West Kings θα πάρουνε και το πρώτο προβάδισμα. Σταυρούλης κλείνεται, ο Βίτας είναι μόνος του. Το βάζει στην εκπνοή του του δεκαλέπτου. 20-17 μπροστά οι West Kings. Τρομερό πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε. 13-2 ήταν το σκορ όταν έκανε το ξέσπασμα η ομάδα του Μαρφαντά και από το μείον 11 στα πρώτα 3,5 λεπτά, στα πρώτα 5 λεπτά ίσως. Τώρα πλέον βρίσκονται στο συν 5. 22-17. Μετά το καλάθι του Φωτόπουλου. Ορέστης. Έχει 10 δευτερόλεπτα, πήρε το σκριν, αλλοιώθηκε το σούτ του από του τον Φωτόπουλο. Τριχιάς. Πρωταβέρνα κάνει ένα καλό floater, το οποίο όμως δεν θα βρει στόχο. Σταυρούλης πήρε το rebound. Πήρε το Σταυρούλης και τελικά δεν θα περάσουν έγκαιρα τη σέντρα οι West Kings. Ο Σταυρούλης μπορούσε να δώσει και φαίνεται στην μπάλα στον Κυρμίζουλου, αφού έβλεπε ότι πιέζεται αρκετά από τον αντίπαλό. Εν θυμούμε αυτή τη στιγμή ποιος ήταν. Πιθανό λόγο ο Βεργόγιαννης, ο οποίος τώρα θα πάρει και ένα σουτ, θα κάνει airball. Προλαβαίνει ο Καρακούλης αλλά δεν βρίσκει συμπέφτη. Και τώρα ο Σταυρούλης πάει προς τα μέσα. Ο Σταυρούλης τελικά αλλάζει απόφαση στον αέρα, βρήκε πάσα. Φωτόπουλος, Γιωργούσης θα πάρει και το screen, αλλαγή. Φωτόπουλος, 3 δευτερόλεπτα και μίσο με μεσαιρά αρκέτα. Περιβολικά όλοι τριστές σε αυτή τη φάση οι West Kings. Φωτόπουλος μπορούσε να εκτελέσει, αλλά προτίμησε την πάσα. Και άλλες αλλαγές, θα πω τις πεντάδες για να μην μπερδευτούμε. Αν καταφέρω να το πω αυτή τη φορά σωστά, γιατί πριν σίγουρα κάτι έχασα. Έλα. Για τους reload λοιπόν είναι το 6, το 10, το 31, το 33 και το 12. Ενώ για τους Kings 8, 22, 23, 14 και 6. Πανταζής κερδίζει φάουλ. Χαμηλά έχω την εντύπωση. Και όντως χαμηλά έχει δοθεί. Τριχιάς έχει πολύ χώρο μπροστά του και σκοράρει. 22-19. Χαθήκανε στα μαρκαρίσματα τώρα οι West Kings, με αποτέλεσμα να βάλει ένα εύκολο καλάθι Τριχιάς. Σταυρούλης δεν έχει σουτάρει καθόλου στο παιχνίδι. Αστόχησε σε αυτό το τρίποντο. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ένα ανάποδο lay-up έχει βάλει. Σταυρούλης Βρέλης το χάνει, ζητάει φάουλ ο Βρέλης, αλλά δεν δόθηκε κάτι. Ενώ η φάση θα πρέπει να εξελιχθεί διαφορετικά αν είχε σκοράρει μόνος του κάτω το καλάθι ο Πανταζής. Αλλάζει κάτι λόγο, δυσκολεύτηκε, βγήκε ο Φωτόπουλος και πέρασε ξανά ο Σταματόπουλος. Βήματα από τον Πεζούλα. Και ξανά περνάει στο παρκέ ο Γιωργούσης στη θέση του Τριμιζόγλου. Μιλήστε!
στην κορυφή, το χάνει το τρίποντο. Ο Γεωργός σου πήρε το rebound και ο Σταυρούλης βγήκε στις επιλογές του. Έδωσε στον ανενόχλητο Πεζούλα, ο οποίος όμως το έχασε. Τρισάς βγήκε στις επιλογές του Τρισάς. Τελικά το σάρι από μέσα πόσο είναι και πάλι έστωγος. Αυτή φορά όμως ήταν μαρκαρισμένο. Αλλά όπως έχουμε πει χίλιες φορές, ο κανόνας του μπάσκετ είναι ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει πάντοτε την καλύτερη άμυνα. Μίλησα πάντα για προσωπικές φάσεις. Ο πολύδινος Γεωργούζης catch and shoot για το 25-21. Λουφόπουλος. Σκοράρε ο Λουφόπουλος και μειώνει στο καλάθι 25-23. Βίτας στο low post. Είναι με πλάτη. Βρέλης στο μαρκάρισμα. Έρθει για βέβαια πανταζής. Τελειώνει η επίθεση. Σουτάρει και ο Ρωκούσης. Αυτή φορά θα κάνει airball. Πιεζόμενος και από τον χρόνο. Και για πρώτη φορά στο παρκέ περνάει ο Αναστόπουλος. Ο οποίος Αναστόπουλος πέρασε στη θέση του Βίτα. Την άλλη έχει πέρασει και ο Σούλτης στη θέση του Βρέλη. Μόνος ο Λουφόπουλος, ο τρίποντο αστοχή και φάουλ αυτό μήπως έχει κάνει ο Σούλτης. Στην διεκδίκηση του rebound. Σταυρούλης τώρα μπορούσε και να σκοράρει, προτίμησε την πάσα. Αστόχησε όμως ο Πεζούλας. Ο Λουφόπουλος κάνει ένα φάουλ, ίσως για να οργανωθεί λίγο καλύτερα η άμυνα των Reload, η οποία έδειχνε να είναι λίγο έτσι ανοργάνωτη. Περνάει για πρώτη φορά και ο Τσεμπέρης στο παρκέ στη θέση του άστοχου μέχρι στιγμή Πεζούλα. Γεωργούσης, αστοχή, rebound από τον Σούλτη. Τριχάστον Πανταζή, κλείνεται αυτός και δίνει στον Λουφόπουλο. Ο Λουφόπουλος το χάνει το σύστημα ταμπλό. Το rebound από τον Σταματόπουλο. Το έχασε το τρίποντο Γεωργούσης. Ο Αναστόπουλος πήρε θετικό rebound. Και αυτό που ξανακάνει καλύτερα ο Σταυρούλης, έκανε μόλις τώρα, βρήκε ελεύθερο τον δεξί διάδρομο. Όρμησε προς αυτόν, αλλά δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι, κέρδισε όμως το φάουλ. Και έτσι λοιπόν θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Σταματόπουλος πήρε rebound, όμως επιθετικό για τους βοηθούς και ανανέωσε την επίθεσή τους. Θα πάρει και ένα στόχο μέσα από τον Σταματόπουλος και θα βρει στόχο. 27-23. Και τώρα το επιθετικό φάουλ από τον Σούλτη στον Σταυρούλη. Αναστόπουλος τον Σταματόπουλο. Ο Λουχόπουλος κλέβει την μπάλα. Thank you.
Δεν πρόσεξες, δόθηκε η παρατήρηση, ενώθηκε στο Λουφόπουλο. Αν κάποιος άλλος ήταν που διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ που έκανε ο Λουφόπουλος. Μέσα η πρώτη έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι Reload. Δύο στις δύο και 29-23. Λουφόπουλος, ωραία πάσα του. Γκολ φάουλ από τον Πανταζή. Πολύ όμορφη η δημιουργία όμως από τον Λουφόπουλο, ο οποίος πέρασε κάτω από το καλάθι και ίσως και όλοι να περιμένανε κάποιο ανάποδο lay-up. Τελικά αυτός βρήκε τον Πανταζή, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το maximum που το χάσε. 3-32 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Και μπαίνει και η βολή, διαφορά στους 3, 29-26. Ο Τριχιάς πάνω στον Σταυρούλη. Αναστόπουλος. Παναστόπουλος, ωραία πάσα. Αστοχή όμως ο Αναστόπουλος. Ωραία πάσα. Τριχιάς. Παίρνει ζούτη μέσα στις Τριχιάς, το χάνει, προσπαθεί για το rebound ο Πανταζής και τελικά κάνει φάουλ στον Σταυρούλη. Αναστόπουλος και Τσεμπέρης βγαίνουν ξανά στο παρκέ. Ο Βίτας με τον Πεζούλα. Μάλιστα με τον Φάλο Πανταζής έδωσε και δύο πολύ εύκολες βολές στον Σταυρούλη. Ίσως γι' αυτό να είναι και λίγο εκνευρισμένος. Ο Σταυρούλης επίσης προηγουμένως έχασε και τις δύο, τώρα βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για τις 4 από τον Σταυρούλη. 31-26. Λουφόπουλος, αστοχή. Σούλτης μετά από το θετικό rebound, το χάνει και τώρα ο Σταματόπουλος στον Σταυρούλη. Στο στρέχει Σταματόπουλος, ρολάρι, πάσα προς τον Βίτα. Ο Βίτας θα το βάλει το σουτάκι από μέσα απόσταση για να ανεβάσει στους 7 πλέον τη διαφορά. 33-26. Βρέλης πέφτοντας, να καταφέρει να κερδίσει κάτι. Σταυρούλης παίρνει το rebound, πάσα του για τον Γεωργούση. Ο Γεωργούσης φτάνει στο lay-up. Στους 9 πλέον West Kings. Και ο Πανταζής με τον Βεργόγιονη συζητάνε για το όμως θα πρέπει να πάρουμε στα εμάτ, αλλά σίγουρα έπρεπε να πάρουμε. Έχασε ένα εύκολο Τριχιάς μετά την υπέροχη ασίστ του Βρέλη. Έχει δώσει τεχνική ποινή στον Βρέλη, ο οποίος μίλησε με έντονο ύφος στον αντίπαλό του και το ίδιο της και τον τιμώρησε. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Το σκορ δεν έχει αλλάξει. Η αλήθεια είναι πως δεν πρόλαβα να ανοίξω την κάμερα γιατί είμαι πολύ της τελικής ποινής και για να μην έχει αλλάξει μάλλον δεν έχει μπει πολύ. Μπαίνει όμως το χουκ του Σταματόπουλου για να ανέβει και πάλι σε μια τόπιση διαφορά.
Λουφόπουλος, δεν θα καταφέρει να περάσει την πάση του προς τον Βρέλη. Γεωργούσης, δύο βολές. Έχει πρώτη βολή του Γιωργούση. 14-21, 7, 6 και 8 η πεντάδα των West Kings. Μέσα η δεύτερη βολή μετά από μικρή περιπέτεια. 38-28. 8-11, 33, 31 και 10 η πεντάδα των Reload για αυτό το τελευταίο λεπτό. Και την ακρίβεια μένουν 46 δευτερόλεπτα. Στο ανάποδο λέει άπαστοχή, rebound από τον Βίτα. Βίτα σοβιάζεται και οργανώνει την επίθεση ο Σταμάνης Θεμιζόγλου. Γιώργος της βήματα. Ορέστης, συγγνώμη. Ωράρι Ορέστης. 38-30. Βίτας. Ωραία πάσα για τον Φωτόπουλο που συλλαμβάνει τον χρόνο. Και έτσι λοιπόν θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με διαφορά Νέστρο Γκυλά στους 10 πόντους. 40-30 το σκορ και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο του μάτς. Με το 6 είναι Χρυσιά, το 10 ο Λουφόπουλος, 33 Βρέλης, 31 Ορέστης και 27 Βεργόγιαννης. Ωραία προσθήκη του Βεργόγιαννη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά, λέει ο διαιτητής. Από την άλλη, 8 Πεζούλας, 23 Σταυρούλης, 21 Φωτόπουλος, 7 Γεωργούσης και 14 Βίτας. Τριχιάς. Αστοχή. Προσπαθεί για τον rebound, τελικά το παίρνει ο Βεργόγιαννης, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει εκεί πέρα τη φάση. Ζητηστεί από συμπληγάδες πέτρες. Πάσα του Βουσταυρού είναι λανθασμένη. Rebound πέρε ο Λουφόπουλος. Βεργόγιαννης. Φάουλ ο Σταυρούλης. Πολύ γρήγορα, δύο ομαδικά για τους West Kings, οι οποίοι βέβαια είπαμε ότι κάνανε ένα εκρηκτικό 15 λεπτό. Κάνει το τρίποντο ο Ρέστη, το rebound από τον Γιώργο Σεπέρα καλά. Βίτας. Σταυρούλης, λάφτηκε η μπάλα, στόχισε, η μπάλα στη χέρια του Ορέστη. Κάνε double team στον Ορέστη, πόδια από τον Βίτα. Η μπάλα στη χέρια του Βεργόγιαννη. Δημάσει τρίποντο αυτός, θα το χάσει και ο Βίτας θα πάρει ένα εύκολο rebound. Σταυρούλης. Ωραία
Δύο βολές για τον Σταυρούλη. Κάνει την πρώτη και τα βάζει τον εαυτό του. Όπως είναι λογικό, ένας παίκτης του Κυβελληνικούς. Ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν θέλει να στοχίσει σε τίποτα. Έβαλε τη δεύτερη βολή. 41-30. Βρέλης προσποιείται. Κουστάρει από μέση απόσταση και προσποράρει. Όμορφο καλάθι από τον Βρέλη. Τον περίμενε πιο μέσα ο Σταματόπουλος. Η απάντηση θα έρθει από τον Σταματόπουλο. Θα πάρει το ενό του πίσω από την προηγούμενη φάση που τον νίκησε ο Βρέλης. Ο Βρέλης θα δοκιμάσει τρίποντο, θα το βάλει. 43-35 διαφορά από αυτούς τους 8 πόντους. Ακόμη ένα goal foul από τον Σταυρούλη που δείχνει να χωλένει, βέβαια. Ζητάει συγγνώμη, ο διαιτητής δεν έχει δώσει foul. Οπότε έχουμε το 45-35. Και ακόμα ένα τρίποντο από τον Ορέστη. Σταυρούλης. Επιθετικό φάουλ. Διαμαρτύρεται μόνο τον Βεργόγιονης γιατί ο Πετζούλας αποκάλεσε τον διαιτητή. Έλα ρε Μίτσο. Βρέλης, φάουλ ο Πετζούλας. Του σηκώνει και τον Βρέλη. Υποτικά. Λουφόπουλος. Ωραίστης δοκιμάζει κεφάλι ένα. Κάνε airball. Σώθηκε η κατοχή από τον Βρέλη, σώθηκε μάλλον η μπάλα. Έμεινε ζωντανή στο παρκή, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Στην αντίπερα όφη ο Βεργόγιονης κάνει φάουλ στον Β' Πολλά ο Γεωργούσης αφού ξεπερδόθηκε τον αντίπαλό του. Στη συνέχεια είχε πολύ εύκολο έργο. Κρυσάς, πολύ ωραία για τον Βρέλη, ο οποίος παραλέβα να βάλει ένα εντυπωσιακό goal foul. Τελικά θα αρκεστεί σε ένα ζευγάρι βολών. Πεζούλας βγαίνει στη θέση του Στέφανο Κοκερμίζογλου. Θα έξω και δύο βολές στο Βρέλη. Στο Πόπουλος πέρα το rebound. Ένα.
Γιώργο Κώστας στο παιχνίδι του. 50-38. Αν δεν καλώ στον τετάρτο, πέμπτο τίποτα του. Λάθος η πάσα. Και στον εφηλιδιασμό. Πολύ εύκολα θα σκοράρει ο Κυρμίζογλου. Η άσυστα από τον Σαβρούλη. Λύσε εσύ. Και στο φάουλο Βρέλης και θα πάει και πάλι στη γραμμή για δύο βολές. Αφού αυτή τη φορά έχουν συμπληρώσει ομαδικά, ακόμα και αν γίνονταν είναι χαμηλά το φάουλ. Φωτόπουλο στη θέση του Β'. Όχι. Στη θέση του Σταματόπουλου τελικά. Το τρίποντο προηγουμένως του Γεωργούς έδωσε το μεγαλύτερο της διαφοράς που ήταν οι 14 πόντοι, τώρα πέφτει στους 12 με τις δύο βολές. 52-40. Ο Βρέλης μάλιστα βγήκε και πέρασε στο Πανταζής. Ο Γιώργος σας στόχισε, η μπαλά του έπαιξε και ένα ύπνο παιχνίδι. Λιλής, Πανταζής. Ο Ρέτσις από τη γωνία, το χάνει το τρίποντο, αλλά παίρνει ο ίδιος rebound, ξανά στο χ. Και στη συνέχεια κάνει και φάουλ στον Κυρμίζογλου. Κερδίζει φάουλ, 4 ομαδικά και για τους reload. Γιωργούσης με τα αγωγραστήση, κερδίζει φάουλ από τον Λίβ, δύο βολές. Δύο στις δύο από τον Γεωργούση, 54-40. Και πάλι στο maximum των 14 πόντων είναι διαφορά. Πάλι κερδίζει ο Λιλής. Ο οποίος από το κατεβάσμα του και μετά δεν έπαιξε για συμπαίκτη. Και για να τελειώσει ο ίδιος στη φάση. Γίνει ο Βίτας με τον Αστόπουλο. Έχουν αρχίσει και μαζεύονται άστοχες βολές γενικά και για τις δύο ομάδες. Μια στις δύο από τον Λί, 54-41. Σε όμορφο καλάθι για το 56-41 και τη διαφορά πλέον με φτάνει τους 15 πόντους. Λιλής αστοχή, προσπαθεί πάντα για το rebound, τελικά βρήκε ψηλά.
2,7 για το τέλος. Τιμωρήσανε σε αυτή τη φάση τους West Kings. Πολλά είναι ένα όμορφο καλάθι, σε 2,7 να μένουν. Φωτόπουλος παραδέχεται ότι έβγαλε την μπάλα. Στο πρώτο του τρακάρισμα βέβαια με τον αντίπαλό του θα μπορούσε να έχει δεχθεί κάποιο φάουλ. Αγώνης Πανταζής Λιλής πάλι τελειώνει η επίθεση. Τριχιάς στην εκπνοή. Το χάνει εξαιρετικό rebound από τον Πανταζή που θα κερδίσει φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έδωσε στον Φωτόπουλο. Ξανά στο Σταυρούλη μπάλα. Ωραία πάσα. Ο Φωτόπουλος δέχεται το στόπ. Λιλής. Λουφόπουλος. Δεν σκοράρει σαν από το lay-up. Την μπάλα σε ξανά τα χέρια. Φάουλ έχει δοθεί στον Καραγκούνη. Ο Αγωστόπουλος λοιπόν πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πρώτη βολή του Αναστόπουλου. Θα βάλει τη δεύτερη. Έλα. 57-44. 2 και 10 ακόμη για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σκοράρει στο τρίποντο. Μειώνει στους 10. 57-47. Γιώργος της αμαρκάριστος. Σαν να θέλει πέναλτι. Που ζητάει ο Λουφόπουλος, το έκανε και ο Λούκας προφές. Εύκολο lay-up και πάλι στο σύν 15 η West Kings στο λάθος προηγουμένως έδωσε ένα εύκολο δίποντο στον Σταυρούλη. Ο Λιλής θα δοκιμάσει ένα σουτ, το οποίο δεν θα βρει στόχο, ο Λαστόπουλος παίρνει το rebound. Όχι! Κλέβει ο Λιλής την λάθος πάσα του Γιωργούση, χάνει όμως το lay-up και στη συνέχεια φάουλ κερδίζει ο Κυρμίζολου
με τη σειρά του θα πάει και αυτός στη γραμμή. Για δύο βολές, προσπαθούμε να έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εντάξει, πρώτη βολή. Για τους Ρωσκίνης είναι ο Πεζούλας, ο... Και η δεύτερη. Και τι έλεγα, είναι ο Πεζούλας, ο Γεωργούσης, ο Παναστόπουλος, ο Κερμίζογλου και ο Φωτόπουλος. Πάω και τέτοιο Λουφόπουλος. Λουφόπουλος, Καραγκούνης, Τριχιάς, Ορέστης και Πανταζής. Η πέντε τον reload. Βίτας Τσεμπέρης και Σταματόπουλος. Περάσανε. Βγήκε ο Αναστόπουλος, ο Θερμίζογλου και ο Φωτόπουλος. Δύο στους δύο ο Λουφόπουλος. 62-49. Γεωργούσης. Πεζούλα στο βάζι. 64-49. 5-4 λεπτά. Τριχιάς. Το χάνει ο Τριχιάς. Και κάπως έτσι θα τελειώσει. Το τρίτο δεκάλεπτο. 64-49. Επιστρέφουμε για το τέλος του μάτσου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο που θα μας δώσει τον νικητή πιθανά του αγώνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην περάδα των Kings. Τεζούλα στο fade away είναι έστοχος. Άργησε, αλλά δείχνει να βρίσκει ρυθμό, ανεβάζει τη διαφορά στους 17 πόντους. Και όλα να μπαίνουν καλώς για τους βασιλιάδες. Γκολ φάουλ εντυπωσιακό. Μάλλον όχι εντυπωσιακό, αλλά δύσκολο. Δεν περίμενα να τελειώσει τη φάση με το δεξί του χέρι. Και τώρα ο Πανταζής. Περίμενα κάποιο αριστερό χουκ. Μπήκε ο ίδιος ο Πανταζής πιο γρήγορα για να διεκδικήσει το rebound. Και αυτό είναι παράβαση. Εξήντα 51. Γεωργούσης, goal foul και αυτός με τη σειρά του. Τόσο και πολύ. Για 9.51. Τριχιάς. Την μπάλα δεν την κάνουν το Χατέρι. Το rebound από τον Σταματόπουλο. Τσεμπέρης το σούτ από μέσα απόσταση, η μπάλα δεν θα μπει. Ο Βρέλης παίρνει το rebound. Βρέλης με το μπάλα τον Πεζούλα. Ωραία, σας εκεί. Φάουλ του κάνει ο Λουφόπουλος. Τελείωσε.
Μπουργόγιανε στη θέση του Ορέστη. Ρίτας. Ωραία τρυπάει Γεωργούση. Δεν θα βάλει το lay-up. Ο Βρελής αφήνει για τον Τριχιά. Ωραία κίνηση από τον Τριχιά. Το τελείωμά του δεν ήταν το καλύτερο. Γεωργούση στο rebound. Ωραία το Ζούλα. Πάει στο καλάθι, στρογγυλά στις 20 η διαφορά, 71-51, Βεργόγιαννης. Εύκολο καλάθι, 71-53. Τζεμπέρι στην εκνοή. Δεν σκόραρε το rebound από τον Τριχιά. Πάσα πλημμυριασμού, Βεργόγιαννης. Αστοχή. Rebound ο Πεζούλας. Ζήτα σκοράει προσπίση του. Με τα μπλε δεν σκοράρει, δηλαδή τα καταφέρνει. Τριχιάς. Βρέλης. Πρόλαβε την μπάλα, αλλά κακή πασά. Προσπαθώντας μέσα στην κατοχή. Τώρα διοργούσεις. 73-53. Ο Βίτας έχει βέβαια τους υπέρξεις για κάποιο λόγο. Είδα ότι πήγε χτύπησε και στον πάγκο. Τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Βγαίνει ο Γιώργος, βγαίνει και ο Πεζούλας. Μπαίνει ο Κυρμίζογλου με τον Σταυρούλη. Φανταζής και ο Ρέστης πέρασαν μέσα στο παρκέ. Ο Σιλόνιος. Τρεις παίκτες βγήκανε. Οπότε όντως μπήκε ο Φανταζής. Μπήκε ο Φανταζής, ο Καραγκούλης και ο Ρέστης. Μία στις δύο από τον Πανταζή. Σταυρούλης ύψωσε, κακή η πάσα του. Για τον Μουστάφα Φαλ καλή θα ήταν. Ωραίο γύρισμα της μπάλας, ο Καρακούλης έδωσε την μπάλα στον Λουφόπουλο, ο οποίος τώρα ανενόμητος, αλλά αστόχησε. Κυρμίζογλου. Ζήτα στην κορυφή, το χάνει το τρίποντο. Ο Λουφόπουλος πρόλαβε. Πάσα του ήταν εξαιρετική για τον Βεργογιαννή. Εξαιρετική ασίστ πραγματικά από τον Λουφόπουλο. Την άφησε ο Σταυρούλης, δεν ξέρω αν δεν την έφτανε ή αν την άφησε επειδή δεν περίμενε τον από πίσω τον Βεργόγιαννης. Λάθος από τους West Kings ο Βεργόγιαννης με την μπάλα. Ωραίες της και έρθει σε φάουλ. Έλα, τσέπη, έλα, έλα, έλα!
Μπακογιάννης. Ψάχνει πάσα, βρήκε τον Καραγκούνι. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πανταζή. Βήματα. Πολύ σωστά από τον διαιτητή. Κύριο Μαγκονάκη. Τσεμπέρι πάσαρε στον Φωτόπουλο, συγγνώμη, στον Σταματόπουλο, ο οποίος με αυτό το ψηλό release που έχει θα ήταν δύσκολο να κοπεί. Και έτσι έγραψε το 75-56. Λουφόπουλος στον Καραγκούνι, έχουν ζητήσει και φάουλ τελικά ο Βίτας. Ο Βίτας βγαίνει, περνάει ο Αναστόπουλος στη θέση. Ας αρχίσει την πρώτη βολή ο Καραγκούνης. Σόλισε και στη δεύτερη, το rebound από τον Αναστόπουλο. Λάθος η πάσα του Σαβρούλη. Ωραία, πιέζεται, κοιτάει παρ' όλα αυτά, τώρα στον Πανταζή. Λουφόπουλο το κάνει, ο Πανταζής παίρνει το rebound. Βεργόγιαννης, δύσκολο σούτ, δεν το έβαλε. Σταματόπουλος παίρνει το rebound. Στο κάρφωμα τον είδε ο Τσεμπέρης ότι έμπαινε φορτσάτος. Και έτσι λοιπόν είδαμε και αυτή την εντυπωσιακή φάση. Η μπάλα για τους Χωσκίνς, λέει ο διαιτητής. Σταματόπουλος βγαίνει, μπαίνει ο Φωτόπουλος. Βρούλης μέχρι μέσα, τώρα θα κάνει έρμπλ το lay-up. Θα να του γλίστρισε η μπάλα. Ο Ρέστης από τη γωνία είναι άστοχος. Βεργόγιαννης παίρνει θετικό rebound και σκοράρει 77-58. Σημαίνει 78-57. Μίζωλου, υπάρχει και για τον Φωτόπουλο, αυτό σουτάρει. Ο Αναστόπουλος είναι εκεί, προσπαθεί και τελικά παίρνουν μαζί το rebound και Μίζωλου με τον Αναστόπουλο. Τώρα λάθος από τον Φωτόπουλο. Βεργόγιαννης στο βάζει. 77-60 πρέπει να είναι το σκορ και έχουμε αλλαγές. Μπαίνει ο Πεζούλας στη θέση του Σταυρούλη. Φωτόπουλος. Μπάλα είναι για τους Ριλόου τελικά. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του ματς. Ο Βρέλης κερδίζει φάουλ.
Βάζε και τις δύο βολές, 77-62. Κυρμίζουν, ωραίο αριστερό, lay-up. Βρέλης χάνει το τρίποντο, το ριμπάντο Καραγκούνης. Ξανά η μπάλα στον Βρέλη, ο οποίος αστοχεί. Ριμπάντο Αναστόπουλος. Και δεν θα κάνουν επίθεση οι West Kings. Αυτό θα είναι λοιπόν και το τέλος του μάτς. Το μισό εισιτήριο για την επόμενη φάση που πήραμε. Οι κίτρινοι με αυτή την εμφατική νίκη με 17 πόντους, 79-62 τελικό σκορ, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Αυτά λοιπόν από εμάς, γεια σας.